αναδείχθηκαν ως ήρωες της πρώτης καραντίνας, όπως τους είχε χαρακτηρίσει ο Πρωθυπουργός. Σήμερα οι διανομείς περιγράφουν ένα επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας, χωρίς επαρκή μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό, με εργασιακά κεκτημένα πολλών ετών να απειλούνται με κατάργηση. Και τώρα έρχεται και η κυβέρνηση να το κάνει νόμιμο. Καταργεί την υπερορία, την νόμιμη. Θα καταργήσει λογικά και την Κυριακή, σαν θα τη θεωρήσει εργάσιμη μέρα, οπότε μπορεί να χάσουμε και το δικαίωμα για το 75%. Όχι ότι τα παίρναμε ποτέ αυτά, αλλά ήταν ένα διεκδικητικό ατού. Όπως καταγγέλει ο πρόεδρος του Σωματείου Διανομέων Χανίων, Γιώργος Εμμανουηλίδης, οι περισσότεροι διανομείς εργάζονται με δικό τους μέσο μεταφοράς, πληρώνουν οι ίδιοι τα καύσιμα, όμως το χειρότερο εν μέσω πανδημίας είναι ότι είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο με μοναδικά τους όπλα, τη μάσκα και το αντισηπτικό. Είναι η μάσκα μας και το αντισηπτικό μας, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δυστυχώς στους χώρους εργασίας δεν γίνεται πρόβλεψη αν κάποιος έρθει σε επαφή με κρούσμα, να πάμε στο νοσοκομείο για παράδειγμα και να κάνουμε ένα τεστ. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι κάποιος στη δουλειά έχει έρθει σε επαφή, απλά πάει σπίτι του. Οι υπόλοιποι που ήμασταν μέσα στο χώρο δουλειάς δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τεστ γιατί δεν είναι δωρεάν. Είναι εκείνοι που συνεχίζουν να κυκλοφορούν στους δρόμους ακόμη και μετά τις 9 το βράδυ. Ο όγκος της δουλειάς τους, ωστόσο, δεν έχει καμία σχέση με αυτόν του περασμένου Μαρτίου. Πάνω κάτω δουλεύουν οι ίδιοι. Αν τώρα κάποιο κατάστημα βγάλει σε αναστολή έναν-δύο υπάλληλους, θα δουλέψουν παραπάνω λίγο οι υπόλοιποι. Δεν έχει παρατηρηθεί κάποια ιδιαίτερη εντατικοποίηση όπως στην πρώτη καραντίνα. Είναι λίγο πιο μαλακά τα πράγματα, θα έλεγα. Τις επόμενες ημέρες το Σωματείο Διανομέων Χανίων αναμένεται να αποφασίσει για την συμμετοχή του κλάδου στην απεργία της 26ης Νοεμβρίου.